Είχα επικοινωνία με τον πρώην αντιδήμαρχο Πεντέλης λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Νομίζω ότι έχουμε ήδη. Με τον κύριο Κοντουλάκο. Έχουμε, συγγνώμη, με τους συναδέλφους στο κοντρόλ, έχουμε τον κύριο Κοντουλάκο. Ωραία, να ακούσουμε και τον κύριο Κοντουλάκο, να συνδεθούμε με τον πρώην αντιδήμαρχο. Είναι επικεφαλής του συνδυασμού μπροστά μαζί. Κύριο Λευτέρης Κοντουλάκος, πρώην αντιδήμαρχος. Καλησπέρα, κύριε Κοντουλάκο. Καλησπέρα σας. Λίγο πιο δυνατά, αν γίνεται, καλησπέρα, να έχουμε ήχο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Θα μας πείτε τι γίνεται, θα μας πείτε τι γίνεται τώρα εκεί στην Πεντέλη, στα Μελίσια. Κοιτάξτε να δείτε, έγινε μια άκομψη κίνηση από τον υπουργό, άσησε και τον κύριο Χρυσοχοίδη, αποφάσισε χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Πεντέλης, είτε αυτός λέγεται διοίκηση, είτε αυτός λέγεται αντιπολίτευση, ότι θα φέρει σε έναν χώρο ακατάλληλο και σε ένα νοσοκομείο, σε μια πτέρυγα ενός νοσοκομείου, περί 300 ασυνόδευτα ανεξαρτήτου ηλικίας προσφυγόπουλα. Μακριά από μας ο ρατσισμός, αλλά θεωρώ, κύριε Καψαμπέλη και αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, ότι όταν εγώ θέλω ένα σπίτι σας, θα σας πάρω ένα τηλέφωνο έστω, να σας ρωτήσω αν είστε εκεί για να έρθω. Δεν μπορεί να αποφασίζει μια κυβέρνηση για τρίτη φορά, για τρίτη φορά στο Δήμο Πεντέλης, χωρίς να ρωτάνε την εκάστοτε διοίκηση αν ο χώρος είναι κατάλληλος, αν υπάρχουν υποδομές, αν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες να υποδεχτούν έναν τέτοιο αριθμό ανθρώπων σε ένα νοσοκομείο. Γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Η πτέρυγα Μπόμπολα δεν έχει κλείσει. Διατηρεί μέσα τα στεγνοκαθαριστήρια του Αμαλία Φλέμινγκ και του Σισμαλογλή. Και με αυτή τους την απόφαση είναι σαν να το θεωρούν πλέον ένα κλειστό νοσοκομείο, που δεν είναι. Ο χώρος είναι πευκόφυτος, είναι ένα πανέμορφο δάσος. Έχει γύρω του 4 σχολεία στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς κρίνανε ότι αυτός ο χώρος είναι ο κατάλληλος ώστε να υποδεχτεί έναν τέτοιο μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Και το βασικότερο από όλο που σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είχαμε σήμερα ένα Δημοτικό Συμβούλιο και βγήκε μια ομόφωνη απόφαση, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε τέτοια μεγάλα θέματα δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Άρα λέτε ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση, έχει σημασία αυτό. Ναι, για πείτε μας τι λέει η απόφαση. Μπορώ να σας πω ότι ήταν το εξής. Πρώτον, να άρει την απόφασή του ο κύριος Βρούτσης. Βασικότερο. Δεύτερον, η Δήμαρχος, η κυρία Κεχαγιά, θα κάνει τις επαφές με τους πολιτικούς δάμενους, οι οποίοι ζήτησαν να δούνε όλη την αντιπολίτευση και την διοίκηση, δηλαδή την Δήμαρχο με τους επικεφαλής των συνδυασμών, να συζητήσουν και να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να πούν τι έχουν στο μυαλό τους, ότι πρόκειται όμως Πεντέλης, το τομέα, να πάρει αυτόν τον όγκο των ανθρώπων σε έναν ακατάλληλο χώρο, δηλαδή να συζητήσουμε εκ νέου, όπως οι πολιτισμένοι άνθρωποι, τι ακριβώς σκέφτονται για εμάς κομμάς. Να ολοκληρώσει ο κύριος Κοντουλάκος, γιατί δεν έχουμε καλή επαφή με τον στον ήχο. Κύριε Κοντουλάκο, γιατί δεν έχουμε και καλή επαφή λόγω του Skype με τον ήχο, ήθελα να σας ρωτήσω εγώ εντάχει, θα κλιμακωθούν τώρα αυτές οι αντιδράσεις από το Δήμο, τι θα γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι σήμερα συζητήσαμε και μας ενημέρωσε η Δήμαρχος, έχουμε τη Δευτέρα όλοι οι επικεφαλείς των συνδυασμών ραντεβού για να δούμε τις κινητοποιήσεις μας. Γνωρίζω ότι την Πέμπτη ο κύριος Χρυσοχοίδης θα δεχτεί όλους εμάς για να μας ενημερώσει. Και βέβαια, αν δεν άρει την απόφασή του ο κύριος Βρούτσης, πιθανολογώ ότι μετά και από τις επαφές που θα κάνει η διοίκηση, η Δήμαρχος με όλους σε εμάς της αντιπολίτευσης, τους επικεφαλείς, ότι θα κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξη, αν έχουμε κάτι να ρωτήσουμε τον κύριο Κοντουλάκο, γιατί δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Καλησπέρα, κύριε Κοντουλάκο. Γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια στο παρελθόν. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει στην περιοχή σας, στο Δήμο Πεντέλης, συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και στο Δήμο Κορινθίων. Ανάλογη περίπτωση είχαμε εκεί, είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει τελείως τη δομή στο στρατόπεδο της Κορίνθου. Αντιθέτως, με τον νέο Δήμαρχο, ο οποίος είναι φιλικά προσκύμενος στη Νέα Δημοκρατία, ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόσφατα
να εναντιωθεί όλος ο Δήμος Κορινθίων, όλη η Δημοτική Σύμβουλη, εναντίον της νέας δομής, ανοιχτής δομής που έγινε στο στρατόπεδο. Δεν εισακούστηκε το ψήφισμα πουθενά. Άδικος κόπος, κύριε Κοντουλάκο. Η επίσημη ενημέρωση δεν θα υπάρξει από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Θα δείτε ξαφνικά τα πούλμα να αδειάζουν στο Αμαλία Φλέμινγκ. Αυτή θα είναι η ενημέρωση. Θα συνειδητοποιήσουν τηλεφωνικώς. Γείτονες, παρακαλώ, Αλέξη, για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχουμε καλή επικοινωνία στον ήλιο. Κύριε Τερζή, όσο. Θα χρησιμοποιήσω μια πιο λαϊκή έκφραση. Όσο πιο νταϊλίδικα θα πάνε να το κάνουν, θα δουν και τις αντίστοιχες αντιδράσεις. Γιατί και εμείς οι περισσότεροι του Δημοτικού Συμβουλίου είμαστε κομματικά στελέχη. Εγώ δεν τρέπομαι να πω ότι είμαι κομματικό. Εσείς είστε κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη, δεν ακούγεστε. Είστε κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Βεβαίως. Αλλά δεν συμβαίνει ότι έχω λευκή επιταγή σε ό,τι λέει και η κυβέρνηση για την πόλη μου. Γιατί εμείς, κύριε Καψαμπέλη και αγαπητοί φίλοι στο Παλέ, δεν μας ψηφίζει ο κόσμος για να ακολουθούμε ό,τι λένε οι κυβερνήσεις. Μας ψηφίζουν για να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα σας πει κάποιος, κύριε Κοντουλάκο, θα σας πει κάποιος, σας προσέχατε. Διότι αυτά ήταν αναμενόμενα. Δηλαδή δεν χρειάζονταν πολύ μυαλό για να καταλάβει κανείς ότι και με την αλλαγή της κυβέρνησης θα γίνονταν αυτά. Και εμείς όμως το ίδιο μπορούμε να πούμε στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Κοντουλάκο, να σας ευχαριστήσουμε, πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Μας είπατε ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Καθώς και ότι ουσιαστικά αποφασίσατε να προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφού κάνουμε τα ραντεβού με τους αντίστοιχους κρατικούς, ναι, παράγοντες. Που δεν υπάρχει καμία προοπτική, δεν φαίνεται καμία προοπτική να ακυρωθεί, να αναιρεθεί αυτή η απόφαση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοντουλάκο. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και την ίδια ώρα, επειδή είπε ο Αλέξης Τερζής και για την Κόρινθο, πάμε να δούμε από την άλλη πλευρά.